Ο Παντελή Κολόκα, πρώην Αντιδήμαρχο Ιωαννίνων και τέο Αντινομάρχη, με πολυετή θητεία στον κλασικό αθλητισμό και σπουδαίε διακρίσει, είναι ο νέο πρόεδρο τη Επιτροπή Διοίκηση του ΠΕΑΚΗ. Στι πρώτε του δηλώσει, ο κ. Κολόκα εξέφρασε τι ευχαριστίε προ τον Υφυπουργό Λευτέρια Βγενάκη για την τιμητική επιλογή, στάθηκε στο έργο τη απερχόμενη διοίκηση και δεσμεύτηκε ότι σε συνεργασία με το σύνολο των τοπικών φορέων, η προσπάθεια που θα καταβληθεί θα έχει έναν και μοναδικό στόχο τη βελτίωση των υποδομών στην περιοχή και την παροχή των καλύτερων δυνατών εξυπηρετήσεων και στους πολίτες αλλά και στα σωματεία που χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του ΠΕΑΚΙ. Βεβαίω, ανήκω στην κατηγορία των πολιτικών εκείνων που επικεντρώνονται στην δημιουργική πολιτική και στη σύνθεση των απόψεων και στις αποδοτικές συνεργασίες. Και όταν κάτι γίνεται ε, καλά, οφείλουμε παλικαρίσια να το αναγνωρίζουμε και η προηγούμενη διοίκηση ο πρόεδρος, ο κ. Παλατσίδης και οι συνεργάτες του έχουν πολύ θετικό πρόσημο στο έργο στο οποίο συνεισέφεραν και ευελπιστούμε ότι θα προσθέσουμε κι εμείς ακόμη, περισσότερες, ακόμη περισσότερα στοιχεία στο να μπορέσει πραγματικά να καλύψουμε το κενό με, το, με, τις, με, τα διαθέσιμα, με, το, με τους διαθέσιμους πόρους που υπάρχουν γιατί όπως ξέρετε, ως γνωστό, όλοι γνωρίζουμε ότι τη μεγάλη περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων με τις στην εποχή των παχαίων αγελάδων χάθηκε πολύ μεγάλη ευκαιρία ώστε να έχουμε με μεγαλύτερες και περισσότερες αθλητικές εγκαταστάσεις στην περιοχή. Ο κ. Κολόκας πρόσθεσε ότι στις σκέψεις της νέας διοίκησης είναι η αναζήτηση χώρων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως αθλητικές εγκαταστάσεις, όπως είναι οι παλιές αποθήκες της αγροτικής στα σεισμόπληκτα. Θα θέσω το θέμα των αποθηκών τη Αγροτική Τράπεζα που βρίσκονται στην περιοχή των σεισμοπλήκτων. Είναι ένα χώρο που από τεχνική άποψη μπορεί να φιλοξενήσει εφόσον βελτιωθεί. Εάν μπορούν να ξεπεραστούν άλλα εμπόδια τα οποία έχουν να κάνουν με το ιδιοκτησιακό καθεστώ και είμαι βέβαιο ότι σε αυτό θα συνδράμε τα μέγιστα ο κ. Καχρημάνη, θα το συζητήσω μαζί του και πιστεύω ότι είναι ένα χώρο που μπορεί να δώσει πάρα πολλέ λύσει. Με την ανακοίνωση τη απόφαση για τον ορισμό τη νέα διοίκηση του πεάκι, η Επιτροπή έπεσε στα βαθιά. Καθώ η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού έδωσε το μεσημέρι αναβολή δύο ημερών για το πιστοποιητικό συμμετοχή στον Παζιάννα, ώστε να βρεθεί λύση στι διεκδικούμενε οφειλέ τη ΠΑΕ από την πρώην διοίκηση του ΠΕΑΚΙ. Ε, αναγνωρίζουμε τα όποιε ε, ε, μη καλέ συνεννοήσει έχουν γίνει μεταξύ τη ΠΑΕ και τη ε, απερχόμενη διοίκηση. Ωστόσο, γνωρίζουμε όλοι ότι το Παζιάννα είναι κεφάλαιο τη περιοχή και βέβαια με κάθε τρόπο να δούμε να διασφαλίσουμε την συμμετοχή του στο πρωτάθλημα και μέσω μετά να μπούμε σε μια διαδικασία μέσα στα πλαίσια του νόμου, σε ό,τι μα επιτρέπει ο νόμο, διακανονισμού, ώστε να μπορέσει να συμμετέχει στο πρωτάθλημα κανονικά. Είναι πολύ σημαντική η συμμετοχή του Παζιάννα, όπω επίση πολύ σημαντική είναι και η συνέπεια που θα πρέπει να έχει ο Παζιάννα στι υποχρεώσεις του, στι συμβατικέ υποχρεώσει απέναντι στη διοίκηση.